αυτό δείχνει και αυτό το ζήτημα. Τώρα θα πω το εξής, ότι ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη για το ΝΑΤΟ, για το ρόλο που παίζει και τα λοιπά, αλλά εδώ εγώ μιλάω πάνω στο πραγματικό γεγονός. Mm-hmm. Τώρα, το θέμα της ενίσχυσης των εξοπλιστικών μας έχει εγκαταληφθεί, κύριε Υπουργέ. Σε τι φάση βρίσκεται? Γιατί υπήρξε και αντιπαραθέσεις πολιτικές και εσωτερικά στην κυβέρνηση και με τον κύριο Καμένο και με το κόμμα σας που πήγε να καταθέσει ερώτηση, μετά τη μάζεψε. Πού βρίσκεται το θέμα? Γίνεται μια συζήτηση πάνω στην οποία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι εννοώ? Εμείς έχουμε πει ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις είναι ανασυγκρότησή της σε μια κατεύθυνση. Είναι η κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι η αναβάθμιση των οπλικών μας συστημάτων και αυτό κατά κύριο λόγο σημαίνει ένα, συντήρηση των συστημάτων που έχουμε. Δεύτερο, αυτό που λέμε upgrade των οπλικών μας συστημάτων. Και το τρίτο, στοχευμένες αγορές οι οποίες πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητές μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε κανένα κυνήγι εξοπλισμών. Θα μπούμε σε έναν ανταγωνισμό εξοπλισμών. Ναι, λέω, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Όλα αυτά θα είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή επιβάλλεται. Έχω πει και άλλη φορά, το πω και σε εσάς, ότι τα νούμερα που ακούγονται ή γράφονται είναι εξωφρενικά, δεν είναι καν χωρός των δισεκατομμυρίων, λέτε. Μυαλό μας. Και να προσθέσω κιόλας ότι και ο Υπουργός της Άμυνας ποτέ δεν έχει μιλήσει για αγορά ιδιαίτερα μαχητικών αεροπλάνων. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα το τι θέλεις πιθανά. Mm-hmm. Εδώ όμως και άλλο πράγμα είναι... Γιατί μιλάμε για αναβάθμιση, μιλάμε στην ουσία. Γιατί στην ουσία ακριβώς μιλάμε για την αναβάθμιση του στόλου των μαχητικών μας αεροπλάνων, mm-hmm, και για που περιμένουμε μια απάντηση περί του κόστους. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι ξέρουμε περίπου πόσο θα είναι το κόστος. Και η αποπληρωμή να γίνει σε βάθος μιας δεκαετίας. Mm-hmm. Αυτή είναι η και ουσία. Γιατί ύψος γίνεται η συζήτηση? Συζητάμε. Ακριβώς. Ποιο είναι το ύψος, το ποσό? Κοιτάξτε, να μας έρθει η απάντηση, γιατί αυτό έχει να κάνει με το εξής γεγονός. Mm-hmm. Ότι στο ύψος της δεκαετίας μπορεί να είναι, να σας πω, από 800 εκατομμύρια μέχρι 1,5 δισεκατομμύριο. Δηλαδή από 80 εκατομμύρια μεσοσταθμικά το χρόνο, δεν είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει και με τα δημοσιονομικά. Είναι τι θα αναβαθμίσεις, πού θα αναβαθμίσεις. Αυτό θεωρείται διαχειρίσιμο? Πού δηλαδή, είναι δηλαδή τώρα το... Ναι, είναι διαχειρίσιμο. Μας... Είναι πλήρω διαχειρίσιμο. Μήπως όμως πληρώνουμε, γιατί ακούτε αυτή την κριτική, κύριε Υπουργέ. Δεν μας πάμε να πληρώσουμε. Πείτε το και θα σας πω. Εγώ όχι, θέλω να πω το εξής. Θέλει μια προσοχή αυτό το πράγμα. Γιατί όταν γίνεται μια έντονη δημόσια συζήτηση και αρχίζει και λες θα κάνω αυτό ακριβώς, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, στην ουσία τι κάνεις? Δημοσιοποιείς όλες τις αμυντικές σου δυνατότητες. Εγώ δεν λέω να τα κρύβεις, αλλά στη Βουλή, με σοβαρό τρόπο, να γίνει μια τέτοια συζήτηση και τα λοιπά. Εσείς ευθύνεστε όμως γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε, όταν βλέπουμε τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο, θα σας πω το εξής, πώς σκέφτεται ο κόσμος. Βλέπει τους Τούρκους να αλωνίζουν ή να προκαλούν διαρκώς, να το πω καλύτερα, και να απαντάει η Ελλάδα. Και μέσα σε αυτές τις απαντήσεις λέει, κοιτάξτε, εγώ θα κάνω και εξοπλισμούς, θα αναβαθμίσω τους εξοπλισμούς μου. Αυτό δεν είναι υπό την πίεση των Τούρκων? Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα το γεγονός ότι οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο. Το διόρθωσα. Οποιαδήποτε παραβίαση αντιμετωπίζεται, όπου υπάρχει ένα τουρκικό πλοίο το οποίο παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα, αμέσως υπάρχει ένα ελληνικό πλοίο που το σταματά, και αυτό είναι πάρα πολύ. Όχι, λέω μήπως υπό την πίεση αυτή απαντήσαμε εμείς για τα εξοπλιστικά. Τώρα, εμείς, ως απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα. Σας λέω μια λογική. Έτσι. Και θα έλεγε κανένας, εγώ προτιμάω οι μάχες να δίνονται σε διπλωματικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Δεν φαντάζομαι να θέλει κανένας να γίνει. Δεν έχω ακούσει. Αλλά από την άλλη μεριά, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είσαι θωρακισμένος και έτοιμος. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Εσείς εγώ απέφχομαι και δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο σήμερα να πάρει κάποιος την πρωτοβουλία για εσωτερικούς λόγους ή για λόγους που αφορά τα ανατολικά του σύνορα να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο. Εσείς όμως βιώσατε... Αλλά και από την άλλη μεριά, με συγχωρείτε, αν υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος, τότε παίρνεις τα μέτρα να μειώσεις πιθανότητες ατυχήματος. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Φτάσαμε σε ωριακές καταστάσεις στο Φαρμακονήσι, για παράδειγμα. Και εκεί απάντησε και ο Υπουργός, κ. Σκοτζιάς, εννοώ, με πολύ αποφασιστικό τρόπο, είναι η αλήθεια. Και είχαμε και άλλες απαντήσεις και από τον δικό σας Υπουργό. Και τον κύριο Καμένο. Με τον οποίο φαίνεται ότι δεν είστε και σε τόση στην ίδια γραμμή ακριβώς. Είστε λίγο σε πιο διπλωματική γραμμή. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε μια διαφορά. Θα λέγανε ένα στυλ. Ναι. Τρόπο έκφρασης. Έτσι. με μία έννοια
είμαστε σε συμπληρωματικά, συμπληρωματικά λειτουργούμε. Δεν θα το έλεγα. Ισχύει ότι φτάσαμε ένα βήμα πριν το να πατήσουν οι γείτονες στην κόκκινη γραμμή. Το είπε ο Νίκος αυτό το πράγμα μέσα σε μια ολοκληρωμένη απάντησή του. Υπάρχουν στιγμές. Γιατί είστε εκείνοι που θα φυλάξουν την κόκκινη γραμμή. Γι' αυτό το λέω. Άλλο το λέω στο διπλωματικό. Αλλά είστε στην κόκκινη γραμμή πάνω. Που τα πράγματα αποκτούν μια ένταση. Σε αυτή την ένταση εμείς απαντάμε και ως τώρα τα πράγματα έχουν πάει καλά. Σημασία έχει να είσαι και αποφασιστικός. Και αποφασιστικός. Και ψύχρεμος και νυφάλιος. Από τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξανδρο Παπαχαλά και τις ιστορίες εδώ στο Sky, έβγαλα μια εικόνα σταθερής πολιτικής μένα από τη δική μας πλευρά, όχι ενίσχυση του κλίματος έντασης, διπλωματικές προσπάθειες κτλ. Αλλά έβγαλα και μια εικόνα ότι η Ελλάδα εισπράττει ένα συνεχώς εντυνόμενο μέρα με τη μέρα κλίμα επιθετικότητας από τους γείτονες. Και αν κανείς είναι σοβαρός πολιτικός που λένε και θέλει να υπερασπιστεί την πατρίδα μου, φαντάζεται σχεδιάζει πώς θα αντιδράσει σε αυτού του είδους την πολιτική, του βήμα-βήμα, ένταση, επιθετικότητα, ένα βήμα παρακάτω, Υπάρχει καταρχήν μια διαφορά της πολιτικής που ακολουθούμε από πολιτικές που ακολουθήθηκαν στην Ελλάδα, δεν λέω πρόσφατα, παλιότερες εποχές. Δηλαδή η πολιτική του ότι κάνουν την πρόκληση, το καλύτερο είναι να μην μιλάς για να μην δημιουργηθεί ένταση, δεν υπάρχει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, με γνώση ότι εμείς θέλουμε ειρήνη, αλλά απαντάς. Και αποφασιστικότητα. Απαντάς, νυφάλια, ψύχρεμα, αποφασιστικά. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, για το πρώτο σας ερώτημα, πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι με μία έννοια, και είναι δουλειά μας αυτό, έχουμε σενάρια για τα πάντα. Ναι. Καλά, προφανώς. Αλλά τώρα δεν θα κατηγορηθήσω, αν λέω, όχι σε εσάς. Γιατί καμιά φορά αρχίζουν και ρωτάνε, και αν γίνει αυτό, και αν γίνει αυτό. Όχι, εντάξει, δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι αν εκτιμάτε, τι συζήτηση τώρα θα κάνουμε. Μακρά από εμάς να βγάλουμε το στόλο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Απλώς αν εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί αυτή η προκλητικότητα. Όσο υπάρχει εκκρεμότητα εσωτερικά στην Τουρκία. Ή και για άλλους λόγους. Στις 16 Απρίλια, αν δεν κάνω λάθος, είναι Πάσχα εδώ και στην Τουρκία γίνεται το δημοψήφισμα. Ακριβώς. Πολλά εξηγούνται δια του δημοψηφίσματος. Ξέρετε και τις θέσεις που έχουν πάρει μια σειρά κυβερνήσεις στην Ευρώπη σε σχέση και με το αίτημα των τουρκικών αρχών να πάνε να κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις άλλες χώρες. Αυτά έχουν σχέση, αλλά εγώ δεν λέω ότι έχουν μοναδική σχέση με το δημοψήφισμα. Μπορεί να έχουν σχέση και έχουν. Αλλά νομίζω ότι η Τουρκία, αν το δω γεωπολιτικά και κάνω τώρα τον σχολιαστή, έχει πολλά προβλήματα και στα νότια της σύνορα και στα ανατολικά της σύνορα και εξαιρετικές πιέσεις και μέσα στο εσωτερικό της, που είναι σαν μια ιστορική, θα έλεγε κανένας, ένας ιστορικός τρόπος αντιμετώπισης της, η προσπάθεια εξαγωγής πάνω σε ζητήματα εθνικά. Ναι. Όχι μόνο η Τουρκία. Μισό λεπτό. Θα σας θυμίσω ότι και στην Ελλάδα έχει γίνει οι ορισμένες περιόδους αυτό. Σωστό. Ναι. Πάνω σε αυτό, πάτησε αυτός που έδωσε την πληροφορία και κυκλοφόρησε, πάνω σε αυτή την εκτίμηση, πάτησε αυτός που έδωσε και θέλω να μου πείτε αν έφυγε από το Υπουργείο Άμυνας αυτό ή από αλλού και αν ισχύει ή όχι την εκτίμηση και το φόβο ότι μπορεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο στην Κύπρο το καλοκαίρι. Να σας απαντήσω, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορία. Και αν θέλετε να το πω πολύ έτσι χοντρά, επειδή πρόκειται για ένα ανεξάρτητο κράτος, την Κύπρο δηλαδή, με μία έννοια δεν θέλω να το ξέρω. Καταλαβαίνετε, νομίζω ότι λέω πολλά, γιατί υπάρχει και η οικονομία της χώρας, υπάρχει και πολλά άλλα πράγματα που ας μείνω εδώ. Αλλά πρέπει να προσεχθείτε η κυκλοφορή. Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Σας λέω το εξής, ότι έχουμε πληροφορίες πάρα πολλές για πάρα πολλά πράγματα και έχουμε και σενάρια για όλα τα πράγματα. Σε άλλο επίπεδο πρέπει αυτά δεν είναι ζητήματα, ας πούμε, που κανείς θα... Μπράβο. Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για ένα θέμα που πριν φύγετε, γιατί έχετε και δουλειά από ό,τι ξέρω, για ένα θέμα που προκαλεί πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις, άπτεται της αριστεράς και του τρόπου διακυβέρνησης, δεν άπτεται του μνημονίου. Γι' αυτό δεν μπαίνω σε αυτήν την κουβέντα. Έχει να κάνει με το μοντέλο άσκησης διοίκησης. Γράφονται, ακούγονται και διαβάζουμε καθημερινά διάφορα
μια ο ΑΔΜΙΕ, τα στελέχη του, μια ο ΔΕΣΦΑ, τα στελέχη του, μια ο ΔΙΧ, όχι τα στελέχη του, αυξήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε άλλους χώρους το ίδιο. Κύριε Υπουργέ, τι γίνεται? Δεν τους ελέγχετε ή τους έχετε ζήτημα, αφήσει αλλημερτά για κάνω θέμα? Στο ζήτημα της άσκησης της διοίκησης πρέπει να σας πω ότι ασκούμε διοίκηση πάνω σε ένα, ας το ονομάσω συγκρότημα, ένα τρόπο δηλαδή που δεν έχουμε στήσει εμείς. Αλλά αντικειμενικά πρέπει να το χρησιμοποιείς ακόμα και για να το αλλάξεις. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση του ΑΔΜΙΕ από την περίπτωση της ΔΕΣΦΑ. Έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις. Από την περίπτωση του ΔΙΧ. Δικοί σας άνθρωποι είναι αυτοί, κύριε Υπουργέ. Να σας πω ένα πρόβλημα. Εγώ να σας πω μια άλλη περίπτωση. Ας πούμε. Με βάση τον νόμο, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος μια σειρά εταιριών που είναι υποκρατικοί έχουν ανώτερο μισθό, καθαρά εννοώ έτσι, 2.500 και 1.500 ευρώ. Δεν το κάναμε εμείς αυτό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε όμως και εμείς, έτσι στη διαδικασία να μαζευόμαστε. Όμως μιλάμε για εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται πάρα πολλά εκατομμύρια και στον ιδιωτικό τομέα στην αντίστοιχη είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή πρέπει να δεις μια ισορροπία. Αυτό είναι το θέμα. Το τρίτο, εγώ νομίζω ότι πάμε σε μια προσπάθεια παρακίνησης ενός ποπουλίστικου αισθήματος στο οποίο στο τέλος της ημέρας τι βγάζει? Ότι όλοι οι πολιτικοί είναι οι ίδιοι και τα λοιπά. Και αυτό πρέπει να φύγει. Γιατί το βλέπετε έτσι όμως, κύριε Υπουργέ? Εσείς πάτε τώρα να μειώσετε μισθούς και συντάξεις. Αυτό θα γίνει. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ας αφήσουμε τα αντίμετρα. Μακάρι να τα φέρετε και να είναι και ουδέτερο όπως το λέτε. Δεν θα διαφωνήσει κανείς μας. Και από εκεί βλέπει ο λαός από την άλλη μεριά στελέχη με τέτοια θηριώδη μπόνους και μισθούς και φάπαξ. Και αυτό γιατί το λέτε λαϊκίστικο? Είναι λαϊκίστικο. Σας λέω για την επικοινωνιακή τακτική. Για παράδειγμα, το να λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, και που έπρεπε να ξέρεις, ας πούμε για τη ΔΕΣΦΑ, να λες ότι αύξησε το εφάπαξ κατά 100.000, ενώ αυξήθηκε κατά 27.000. Αυξήθηκε. Το είπαμε. Το είπαμε. Με βάση, όχι, δεν λέω για εσάς. Το λέω για την αντιπολίτευση. Και να ξεχνάς τι γράφει το καταστατικό της εταιρείας. Εντάξει, λέω για το επικοινωνιακό. Ναι, έτσι. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα η προσπάθεια γίνεται ώστε να μην υπάρχουν στα χαμηλότερα επίπεδα περικοπές και να υπάρχουν και τα αντίμετρα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Σωστά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευλευθερώσω. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε Βρυξέλλες στον συνάδελφό μας, τον πολιτικό μας συντάκτο Αντώνη Τζουρότη, που είναι εκεί βέβαια.